ανάπτυξη το σήμερα έχει κοντά του την κυρία Ειρήνη Μαυροπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Νικολαίδη. Συγγραφέα και δόκτωρ φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία σε μια πολύ όμορφη μονοκατοικία στο Θησίο έχει φτιάξει ένα καλέσθητο χώρο διδασκαλίας για παιδιά, νήπια και ενήλικες. Να πούμε έτσι μερικά λόγια για την ιδέα αυτή και τον σκοπό και του Φρονίν. Η ιδέα ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, όταν τελείωσε ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο, την κλασική φιλολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και δεν με γέμιζε ο τρόπος που διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, ενώ τα αγαπούσα πάρα πολύ. Την ώρα που θα έπρεπε να μπω στην τάξη, ένιωθα ότι κάτι λείπει. Ίσως αυτό με επηρέασε το ότι δίδασκα, είμαι και καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσης, οπότε έβλεπα ότι στα γαλλικά μπαίνω στην τάξη και παίζω με το παιδί. Έχουμε συνομιλία, διαλόγους, θυμόμαστε όλοι τραγουδάκια από στις ξένες μας γλώσσες, θεατρικά δρόμενα, χίλια δυο παιχνίδια. Έπρεπε την άλλη ώρα να μπω στα αρχαία και να είμαι η αυστηρή που θα απλώς τα εξετάζει, θα γράφει ασκήσεις και κάτι δεν πήγαινε καλά. Οπότε σκεπτόμουν ότι και τα αρχαία ελληνικά μπορούν να διδαχθούν με τον ίδιο τρόπο. Όπως δηλαδή διδάσκονται οι ξένες γλώσσες, οι ζωντανές γλώσσες όπως τις λέμε. Να συνομιλήσουμε δηλαδή με το παιδί, να παίξουμε, να τραγουδήσουμε στα αρχαία ελληνικά. Έχουν σωθεί τόσα πολλά. Υπάρχει τέτοιος πλούτος. Μπορείς να βρεις ανοίγματα, μπορείς να βρεις παιχνίδια, μπορείς να βρεις χίλια δυο, αν θέλεις. Έτσι λοιπόν αυτό έμενε στο μυαλό μου. Και ένα καλοκαίρι στην πατρίδα μου στο Αίγιο είδα ότι αυτό γίνεται, πράγματι γίνεται στο εξωτερικό. Είχαν έρθει στο Αίγιο από την Γερμανία ομάδες ολόκληρες φοιτητών, οι οποίοι κάθονταν στον κήπο, συνδύαζαν τις διακοπές τους με εκπαίδευση, με σεμινάρια, κάθονταν στον κήπο δίπλα στη θάλασσα, συνομιλούσαν στα αρχαία ελληνικά, έπαιζαν θεατρικά δρόμενα και ήταν τόσο όμορφο, οπότε λέω γιατί να μην γίνει και στην Ελλάδα. Έτσι αυτό σιγά σιγά καλλιεργήθηκε, μου δόθηκε ευκαιρία να το δοκιμάσω με τα πρώτα παιδιά και τους πρώτους γονείς που έτσι το πίστεψαν, το αγάπησαν. Και είδαμε ότι όχι μόνο είναι ευχάριστο, αλλά είναι και πάρα πολύ ωφέλιμο για τα παιδιά. Τα παιδιά το χαίρονταν, αλλά φαινόταν η διαφορά αμέσως στο σπίτι, αμέσως στο σχολείο. Γιατί η αρχαία ελληνική, θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, γιατί τώρα πια έχουμε έρευνες. Όταν ξεκίνησα, εγώ δεν υπήρχαν ακόμα οι έρευνες ή δεν τις γνώριζα εγώ, αλλά το βλέπαμε στην πράξη πόσο πολύ ωφελεί το παιδί. Και φάνηκε, φαινόταν πολύ γρήγορα και στο περιβάλλον. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα. Να δούμε λοιπόν και να πούμε δύο λόγια για τη μέθοδο διαλεχθόμεν ελληνικός. Διδάσκοντας λοιπόν με τα παιδιά, σιγά σιγά αυτό πήρε μία μορφή συγκεκριμένη, έγινε μία ολόκληρη μέθοδος, γιατί το δεύτερο ερώτημα είναι, το ένα είναι τι θα διδάξεις και το άλλο βέβαια είναι πώς θα το διδάξεις. Οπότε μαζί με τα παιδιά δοκίμαζα, έβλεπα ότι τους αρέσει, ταιριάζει σε αυτή την ηλικία και σχεδόν έτσι βιωματικά γράφτηκε το διαλεχθόμενο ελληνικός. Είναι μια μέθοδος δηλαδή διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών που απευθύνεται σε παιδιά από τον ήπιο έως και τους εφήβους. Απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες δηλαδή, για όποιον έρθει σε πρώτη επαφή με την αρχαία ελληνική και θέλει να συνεχίσει να γνωρίσει την αρχαία ελληνική γλώσσα. Έτσι λοιπόν πήρε μορφή αυτό. Η μέθοδος ονομάστηκε διαλεχθόμενο ελληνικός γιατί διαλεγόμεθα, μιλάμε με τα παιδιά, δεν διαβάζουμε, δεν μεταφράζουμε, συνομιλούμε, παίζουμε. Είναι ένα έτσι βιωματικό και ζωντανό μάθημα. Και μετά από όλα αυτά, αφού βλέπαμε στην πράξη τα αποτελέσματα, πλέον ήρθε και η ώρα να το ερευνήσουμε. Να πούμε λοιπόν για τις έρευνες που έχουν γίνει επί της μεθόδου της συγκεκριμένης. Η πρώτη που έτσι ήρθαν κοντά μας να δουν, να το μελετήσουν, ήταν μια ομάδα ψυχολόγων από το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, οι οποίοι έβλεπαν αυτή την αύξηση που υπάρχει στην Ελλάδα σε μαθησιακές δυσκολίες και σκέφτονται ότι κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ξαφνικά να έρχονται όλο και περισσότερες οικογένειες, όλο και πιο πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι λοιπόν ήρθαν σε εμάς, επειδή ήμασταν οι μόνοι που διδάσκαμε αρχαία ελληνικά σε τόσο μικρές ηλικίες, για να ερευνήσουν και να δουν κατά πόσο συμβάλλουν αυτά ακόμα και σε περιπτώσεις δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί, είτε συγκέντρωσης είτε προσοχής. Επέμεναν ιδιαίτερα στο πολιτονικό, διότι ήμασταν οι μόνοι που διδάσκαμε πολιτονικό στο δημοτικό. Έχει καταργηθεί, όπως ξέρετε, δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά, διδάσκαμε το πολιτονικό με έναν τρόπο πάλι παίζοντας, ευχάριστο για τα παιδιά και τραγουδώντας. Έτσι λοιπόν, έγινε μια έρευνα που κράτησε 3 χρόνια με παιδιά που διδάσκονταν το διαλεχθόμενο ελληνικός 1-2 ώρες την εβδομάδα.
Σύγκριναν, υπήρχαν δύο ομάδες, 25 παιδιά που διδάσκονταν τα αρχαία ελληνικά κοντά μας, 25 παιδιά που δεν είχαν διδαχθεί ποτέ βέβαια αρχαία ελληνικά, με τον τρόπο που διδάσκουμε. Διεπίστωσαν λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά ωφελούνται σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι η μνήμη, η κατανόηση, οπτικοαντιληπτικές ικανότητες, κάποιες δηλαδή διεργασίες που είναι πολύ σημαντικές για την μάθηση και την εξέλιξη του παιδιού. Ήταν λοιπόν η πρώτη έρευνα, η οποία ενθάρρυνε και εμένα να ξεκινήσω μία δεύτερη έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού πλέον, στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, να μελετήσουμε και πάλι τις συνέπειες της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών με άλλες μεθόδους, με άλλα εργαλεία. Οπότε εκεί πλέον πήγαμε μέσα στην τάξη. Δεν ήταν ένας χώρος εξωσχολικός. Μέσα στην τάξη διδάχθηκε η μέθοδος διαλεχθόμενο ελληνικό σε μία ώρα την εβδομάδα σε παιδιά έκτης δημοτικού. Συγκρίναμε δύο ομάδες, ήταν 200 πλέον τα παιδιά, πολύ μεγαλύτερο δείγμα. Συγκρίναμε δύο ομάδες, αυτές που διδάχθηκαν δηλαδή τα αρχαία ελληνικά και παιδιά που ακολουθούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα της έκτης δημοτικού. Και πάλι είδαμε πολύ μεγάλες διαφορές. Στατιστικά δηλαδή σημαντικές διαφορές σε τομείς όπως είναι η ορθογραφία, η γραμματική, η σύνταξη, ο ορισμός που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη, για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, η κατανόηση. Περάσαμε και σε θέματα ηθικής να δούμε κατά πόσο ένα τέτοιο μάθημα, εκτός από τη γλωσσική ανάπτυξη και την πρόοδο του παιδιού στο σχολείο, κατά πόσο συμβάλλει και στην ηθική διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη του παιδιού. Και είδαμε και εκεί σημαντικές διαφορές, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα κείμενα κρύβουν μεγάλες και πανανθρώπινες αξίες. Οπότε έχουμε πλέον δύο έρευνες μέσα στην Ελλάδα. Ακολούθησε μετά και μία τρίτη στο εξωτερικό, στην Αγγλία, σε επίπεδο μεταπτυχιακού, πάλι με παιδιά που διδάχθηκαν το διαλεχθόμενο ελληνικό. Και όλες εκεί οι έρευνες δείχνουν ότι ωφελούνται και αυτοί που έχουν μητρική την αγγλική, μια ξένη γλώσσα. Δηλαδή η δύναμη της αρχαίας ελληνικής είναι τέτοια που ωφελεί γενικά, όχι μόνο τον Έλληνα στα ελληνικά του. Ωφελεί γενικά στην ανάπτυξη και την σχολική επίδοση στα παιδιά. Κλείνοντας να πω μόνο ότι αυτοί είδαν ότι ωφελούνται και στα μαθηματικά, κάτι που εμείς δεν το έχουμε ερευνήσει ούτε το περιμέναμε, ακόμα και σε μαθηματικές έννοιες, γιατί η γλώσσα τελικά τα εμπεριέχει όλα. Να δούμε ποια είναι τα βιβλία της μεθόδου, των οποίων εσείς η ίδια είστε συγγραφέας. Η μέθοδος λοιπόν ξεκινά πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Περιλαμβάνει τρία βιβλία. Ένα βιβλίο για τα νήπια, για παιδιά προσχολικής ηλικίας, που εκεί το παιδί ζωγραφίζει, εκεί περισσότερο εργαζόμαστε με την ακρόαση, γι' αυτό συνοδεύεται το βιβλίο με ένα CD, για να ακούει το παιδί. Δεν θέλουμε να το καθυλώσουμε στη τηλεόραση, δεν θέλουμε να βλέπει, θέλουμε να ακούει. Και στην αρχαία Ελλάδα η διδασκαλία γινόταν με ακρόαση. Οι ακροαματικοί λόγοι, δηλαδή, ακόμα και σε φιλοσοφικές σχολές, είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν καλλιεργείται πολύ. Να ακούσει, βλέπει το παιδί και διαβάζει. Έτσι λοιπόν έχουμε το βιβλίο των νηπίων, που το παιδί παίζει θεατρικά δρόμενα, ζωγραφίζει, θα ακούσει στο σπίτι το CD, θα ακούσει αρχαιοελληνικό λόγο. Εν συνεχεία είναι ο πρώτος κύκλος σπουδών, διαλεχθόμενο υλικό πάντα η μέθοδος, αλλά πρώτος κύκλος σπουδών, που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού που ξεκινούν για πρώτη φορά να γνωρίσουν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Εκεί περισσότερο επειδή αρχίζουν να γράφουν και όλα στο σχολείο, αυτό το που προσφέρουμε εμείς παραπάνω είναι η ερμηνεία. Ό,τι ακούει στο σχολείο, εμείς μπορούμε πλέον να το ερμηνεύσουμε μέσω των αρχαίων ελληνικών. Εκτός από τα μαθήματα, τα οποία θα μας τα περιγράψετε έτσι εν συντομία, θέλουμε να πούμε ότι έχετε και εκδρομές και εκδηλώσεις στο Φρονίν. Και έτσι το παιδί νομίζω αγκαλιάζεται σε όλα τα πλαίσια. Σε όλα. Τώρα πλέον το διαλεχθόμενο ελληνικό έχει μία στέγη. Μέχρι τώρα μας φιλοξενούσαν σε σχολεία, σε ιδιωτικούς χώρους, σύλλογοι γονέων. Αλλά πλέον μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μέσω των αρχαίων ελληνικών. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί βρέθηκε ένας πολύ ωραίος χώρος στο Θησείο. Είμαστε απέναντι στο βράχο, τον βλέπουν τα παιδιά. Είναι όλη η ενέργεια του χώρου. Ένας ωραίος χώρος λοιπόν που πλέον εκτός από το δίωρο μάθημα, που απευθύνεται όχι μόνο σε παιδιά, πλέον διδάσκουμε αρχαία ελληνικά σε όλες τις ηλικίες και οι ενήλικες έχουν πάρα πολύ να ωφεληθούν, αλλά είναι και κάτι που χαίρονται, τους βγάζει από την καθημερινότητά τους. Πάντα έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά στο δίωρο. Οπότε πλέον στο Θησείο, στην στέγη μας, γίνονται πολύ περισσότερα από ένα δίωρο μάθημα. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάντα με κέντρο τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Γιατί τα παιδιά συμμετέχουν, μαθαίνουν. Και τα παιδιά και οι γονείς. Πρακτικά, κατευθείαν βέβαια. Και οι ενήλικες μαθητές μας. Από εκεί πέρα βγαίνουμε και έξω από τη σχολή, όπως είπατε, και σε εκδρομές. Και έτσι τα παιδιά εντρυφούν σε αυτή την αρχαιοελληνική
έτσι, συσπήρωση πραγμάτων και μέσα από τις εκδρομές και μέσα από τις εκδηλώσεις, αλλά και τα βιβλία και τη μέθοδο. Και νομίζω γίνονται πιο πρακτικές τελικά δράσεις. Το βιώμα, το αγαπούν. Πάμε στο βιωματικό πλέον. Ναι. Το νιώθουν και τα ίδια, δεν είναι μια γνώση, κάτι έμαθα. Το ζω, αυτά επηρεάζουν και την καθημερινότητά τους. Όταν δεις ένα άγαλμα, την ομορφιά του, όταν δεις το χτένισμα, όταν δουν την ένδυση. Αυτά επηρεάζουν και τα ίδια τα παιδιά. Είναι πλέον αισθητικής μετά, τρόπος ζωής, το πώς στέκομαι, ακόμα και η εκφράση των προσώπων, το χαμόγελο των αγαλμάτων. Όλα είναι διαφορετικά, αν τα παρατηρήσει κανείς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ.